όπως και τον προηγούμενο που βρήκαμε τον αντίπαλο, θα έλεγα στα καλύτερα του. Ξέραμε ότι ήταν εξ αρχής ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και νομίζω ότι αυτό φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι η ομάδα τακτικά ήταν για άλλο ένα παιχνίδι αρκετά καλή και στα δύο ημίχρονα νομίζω ότι ο Αποστολίδης πρώτη φορά που είχε στην μπάλα, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο δεύτερο ημίχρονο ένα πολύ ωραίο σουτ του Μαυρία και από εκεί και πέρα ενώ είχαν κυκλοφορία ο αντίπαλος, νομίζω δεν απειληθήκατε. Αντιθέτως, κατά τη δική μου άποψη, αυτό το σκορ μας αδικεί. Γιατί μετά το 75 το γκολ, το σκορ μπορεί να γίνει και 0-2 και 0-3 με τις ευκαιρίες που είχαμε και νομίζω ότι μέχρι το 90 πήγαμε στο άγχος και στη πίεση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την προσήλωση που έχουν μέσα τη δουλειά που γίνεται κάθε εβδομάδα. Θέλω να ευχηθώ στον Απόλλον Λάρισας ό,τι καλύτερο και για μας η χαρά τελείωσε εδώ, γιατί Τετάρτη έρχεται άλλο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να για το κύριο Πράγμα. Ευχαριστώ. Η Τρίτη έχει ένα μάτς. Η Τρίτη έχει ένα μάτς. Η Γιουβέντους Ρεάλ. Θέλετε να μας πείτε λίγο μια εκτίμηση για τι πιστεύει να γίνει. Τι να σου πω. Για το μάτς αυτό. Είναι η Champions League. Η Γιουβέντους Ρεάλ. Αυτή η ερώτηση από πού κολλάει. Επειδή είστε προπονητής και επειδή το μεγαλύτερο συλλογή Ρεάλ είναι η Champions League. Μπορείτε να μας πείτε για τη Γιουβέντους Ρεάλ τι βλέπετε να γίνει. Επειδή εσείς είστε γνώστης του αντικειμένου, αφήνω σε εσάς να πείτε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να με ρωτήσετε κάτι αγωνιστικό για το σημερινό παιχνίδι. Αυτή είναι άστοχη ερώτηση παντελώς. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Ο coach όλη τη βδομάδα μας επισήμανε κάποια πράγματα πώς να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αντίπαλο. Νομίζω τακτικά δεν δημιουργήθηκε κάποια κατάσταση από τον αντίπαλο, μόνο από, κάποια γεμίσματα, αλλά δεν απειληθήκαμε στην ουσία. Διαχειριστήκαμε πάρα πολύ σωστά το match και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο και έτσι ευτυχήσαμε να ανοίξουμε το σκορ. Όπως είπε και ο προπονητής μου, μετά το 95 θα μπορούσε το σκορ να είναι και πιο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Ο στόχος μας ήταν η νίκη και καταφέραμε να κερδίσουμε. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα δύσκολο μάτι τη Τετάρτη και αν κερδίσουμε και αυτό θα κάνουμε ωραίες γιορτές, θα έλεγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Υπάρχουν ερωτήσεις.